Μετανιωμένο για την ανθρωποκτονία του πρώην Πεθερού, του εμφανίστηκε δια του συνηγόρου του ο 29χρονο δράστη του φωνικού στο αστροχώρι τη Άρτα την 5η το απόγευμα, που συνελήφθη νωρί το πρωί και αντιμετωπίζει βαρύτατε κατηγορίε. Ο 29χρονο, με τη μεσολάβηση συγγενικού του προσώπου, επικοινώνησε νωρί το πρωί με τι αστυνομικέ αρχέ στην Άρτα και υπέδειξε το σημείο όπου κρυβόταν από την 5η το απόγευμα στην περιοχή Δαφνούλα Ευρυτανία σε απόσταση περίπου 20 λεπτών από το σημείο όπου είχε εντοπιστεί το αυτοκίνητό του. Ο 29χρονος συνελήφθη χωρίς να εντοπιστεί όμως το όπλο του εγκλήματος που εκτιμάται ότι το έχει πετάξει ή το έκρυψε σε κάποιο σημείο. Λίγο πριν τις 11 το πρωί προσήχθη στην αστυνομική διεύθυνση Άρτας ενώ το απόγευμα θα οδηγηθεί στις εισαγγελικέ αρχές. Ο 29χρονος αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας με δόλο, της απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος, της πρώην συζύγου του και παραβάσεων της νομοθεσίας περιόπλων. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο συνήγορο υπεράσπισης μεταφέροντας τα λόγια του κατηγορουμένου, ο ίδιος απέδωσε την πράξη του στην κακιά στιγμή και ότι δεν είχε μεταβεί στο αστροχώρι για να σκοτώσει κανέναν. Συλλώνει με τον νιωμένο για την πράξη του, ήταν η κακιά στιγμή. Ήξερε θα συλληφθεί έτσι κι αλλιώς, κρυβόταν γιατί ήταν και αυτό σε σοκ για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του πραγματοποιήθηκε ευρεία κλίμακα επιχείρηση και έρευνα αστυνομικών τη Διεύθυνση Αστυνομία Άρτα σε συνεργασία με τι Διευθύνσει Αστυνομία Ευρυτανία και Ακαρνανία αντίστοιχα. Από τι έρευνε αρχικά εντοπίστηκε το όχημα εγκαταλελειμμένο σε περιοχή τη Ακαρνανία και κατασχέθηκε. Οι έρευνε συνεχίστηκαν μέχρι και σήμερα το πρωί, οπότε και εντοπίστηκε ο 29χρονο σε δασόδη περιοχή τη Ευρυτανία. Η προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από το Τμήμα Ασφάλειας άρτας.